break από το racing σήμερα για να σας πω τι τελείωσα τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, τελευταίο παιχνίδι που είχα μιλήσει νομίζω ήταν το Baldur's Gate 3 και το Modern Warfare 3 από το προηγούμενο βίντεο. Οπότε τώρα, επειδή δεν θα μπω κατευθείαν στο 24, τι τελείωσα το 24, θα πω και κάποια παιχνίδια που είχα τελειώσει τον Δεκέμβριο του 23. Αρχίζω λοιπόν με το Alan Wake 2. Όταν έβλεπα τα trailers στο Summer Game Fest και όλα τα trailers που είχαν βγάλει, είχα κατεβασμένες πολύ τις προσδοκίες για αυτό το game. Κύριος λόγος ήταν επειδή ήταν η Epic από πίσω και χρηματοδοτούσε το παιχνίδι, οπότε μου έμπαινε στο μυαλό ότι θα τους έβαζαν χέρι πάρα πολύ στο σενάριο. Δεύτερος λόγος είναι ότι υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη παύση στο σύμπαν του Alan Wake και μιλάμε για περίπου 10 χρόνια πάνω κάτω από το πρώτο παιχνίδι. Και τρίτος λόγος ήταν ότι θέλουν να το κάνουν universe. Πάμε λοιπόν να τα πάρω από την αρχή και να σας πω τι παίζει με αυτό το game. Λοιπόν, το παιχνίδι, για να ξεκινήσω, μου άρεσε πάρα πολύ και άλλαξα τελείως γνώμη. Οι πρώτες ώρες του παιχνιδιού είναι λίγο χλιαρές και δεν με είχαν βάλει τόσο στο κλίμα. Παρ' όλα αυτά, στη συνέχεια γίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μιλάμε για ένα παιχνίδι τουλάχιστον 20 ωρών και από τα καλύτερα horror των τελευταίων χρονών. Όσοι δεν έχετε παίξει το Alan Wake 1, μην μπείτε καν στον κόπο να μπείτε στο Alan Wake 2, γιατί δεν θα καταλάβετε χριστό. Εδώ δεν καταλάβαμε πολλά πράγματα εμείς που παίξαμε κιόλας το 1, γιατί είναι το απόλυτο mindfuck. Τώρα, το Alan Wake 2 διαδραματίζεται μετά από λίγα χρόνια από το πρώτο συμβάν του Alan Wake και μας έχουν βάλει ακόμη μια χαρακτήρα, την Saga, και παίζουμε με αυτήν. Το παιχνίδι ξεκινάει με την Σάγκα, γι' αυτό είναι λίγο χλιαρό, αλλά είναι πάρα πολύ καλογραμμένη χαρακτήρας και έπειτα παίζεις και με τον Alan Wake. Τώρα, πώς λειτουργεί αυτό? Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι θα ήταν κάτι σαν Resident Evil 2. Δηλαδή, θα έπαιρνες την Σάγκα και αν δεν έπαιζες όλα τα κομμάτια του Alan Wake, γιατί μπορείς να αλλάξεις σε κάποιες στιγμές, έχεις εσύ τον έλεγχο για το ποιον χαρακτήρα θα παίξεις. Νόμιζα ότι θα χρειαστεί και δεύτερο playthrough για να δούμε όλα τα cutscenes. Πράγμα που δεν γίνεται. Μπορείς να παίξεις όσο πάει με την Saga και σε κάποια στιγμή το παιχνίδι σου λέει πρέπει να παίξεις με τον Alan Wake και σε κάνει force να παίξεις με αυτόν ώστε να μην χάσεις γεγονότα με τον άλλο χαρακτήρα. Ξέχασα να πω επίσης ότι έχουν πάρει έμπνευση από το Resident Evil 4 στο Alan Wake. Έχει πολλά survival στοιχεία μέσα. Το gameplay του έχει πρακτικά αναγεννηθεί, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι το μόνο που έκανες είναι να γκαβαίνεις τους εχθρούς, να τους κάνεις stun, να τους πυροβολάς και να ψοφάν. Δεν είχε κάτι καλό στο gameplay, ήταν πολύ μονότονο gameplay και δεν ήταν και γνωστό παιχνίδι, δεν ήταν mainstream παιχνίδι τότε. Και λογικό να μην είναι mainstream παιχνίδι, δεν το θεώρησα ποτέ underrated τίτλο, γιατί ήταν πολύ μονότονο το gameplay του, δεν έδινε κάτι καινούριο. Παρ' όλα αυτά, ναι, τα έχουν διορθώσει όλα, είναι μια βελτιωμένη έκδοση του Alan Wake 1 και έχει πάει πολύ μπροστά τη φόρμουλα του Alan Wake. Επίσης, σέβομαι πάρα πολύ τον Sam Lake. Μου αρέσει ο Sam Lake και τα παιχνίδια της Remedy, γιατί έχουν ψυχή μέσα, δεν είναι άψυχα και το κάνουν για τα λεφτά. Δείχνουν ότι τα γουστάρουν τα παιχνίδια τους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πράγματα που δεν μου αρέσουν και δεν ξέρω γιατί δεν τα έχει αλλάξει ακόμη, όπως τα real life cutscenes. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό και δεν μου άρεσε σε κανένα παιχνίδι της Remedy ότι σου μιξάρουν real life cutscenes με cutscenes του παιχνιδιού. Τα γραφικά από το παιχνίδι, δεν ξέρω ρε φίλε, πολλοί λένε ότι μοιάζουν πάρα πολύ με real life και δένουν πολύ καλά μεταξύ τους. Εγώ δεν το βρήκα αυτό. Με ενόχλησαν πάρα πολύ τα real life cutscenes και αυτό το πράγμα που σου έκανε να σε πάει από gameplay σε real life cutscenes. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο καθένας έχει τη δημιουργικότητά του και τα κολλήματά του. Δεν πειράζει αυτό. Αυτό το παιχνίδι ήταν καλό. Πάμε παρακάτω. Περιμένουμε και τα DLC. Τώρα το Alan Wake. Επειδή δεν θυμάμαι και πάρα πολλά, γιατί πρόκειται για τελείως mindfuck παιχνίδι,
Τεχνικά το παιχνίδι είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ επειδή το είχα παίξει πριν τα τελευταία patches, είχα αντιμετωπίσει πάρα πολλά θέματα στον ήχο με κοψίματα. Έπαιζα την έκδοση του Series X. Όλα αυτά έχουν διορθωθεί με τα τελευταία updates και έχουν πάρει πάρα πολύ... και έχουν δώσει πάρα πολύ focus στον τεχνικό τομέα των γραφικών. Τώρα, εγώ ένας άλλος λόγος που δεν στήριζα το Alan Wake, όπως είπα, ήταν επειδή είναι από πίσω η Epic, αποφασίσαν να μην το βγάλουν retail. Συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν αξίζει τα λεφτά, το 60 ευρώ, για να πάρεις μόνο το παιχνίδι και το χρόνο θα σου πούν δώσε άλλα 30 για να πάρεις και τα DLCs, γιατί, παιδιά, η ιστορία σηκώνει συνέχεια. Δεν είναι οριστικό το τέλος του Alan Wake 2. Ελπίζω να βγει κάποιο complete edition σε retail μαζί με τα DLC όλα και να δώσουμε τότε τα λεφτά που το αρμόζει. Το παιχνίδι εγώ το πήρα με τις πουστιές του Xbox που γίνονται στα shops. ένα κοσάρικο το πήρα, να είναι καλά η Αργεντινή. Και γι' αυτό κιόλας το πήρα, αλλιώς δεν πρόκειται να έδινα λεφτά. Τώρα αυτό είναι στον καθένα για το πότε θα το πάρει. Γιατί έχουν κάνει ήδη μια έκπτωση που το ρίξανε στα 45 ευρώ. Τι άλλο να πω για αυτό το παιχνίδι. Όσοι γουστάρετε Twin Peaks, όσοι γουστάρετε Silent Hill, όσοι γουστάρετε το παλιό το horror των 90s, πρέπει να πάτε να το πάρετε με κλειστά μάτια. Αν δεν το έχετε πάρει, αν δεν το έχετε παίξει το παιχνίδι το πρώτο, παίξτε πρώτα το πρώτο και μετά πάτε σε αυτό. Και εννοείται, έχει από τις καλύτερες μουσικές που έχουμε δει σε... horror τίτλο. Τώρα δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες για το σενάριο γιατί θα πέσω σε spoils και όπως έχω πει έχω ξεχάσει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αυτά. Πρακτικά έκανα ένα μεγάλο λάθος και βοήθησε πάρα πολύ που είχα ρίξει τις προσδοκίες μου για τον τίτλο και εν τέλει μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα, επόμενο παιχνίδι που τελείωσα. Είναι το Dead Space Remake. Είναι η έννοια του remake αυτός ο τίτλος. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και γραφικά και ήχο και όλα. Στον ήχο, εμένα τα Dead Space έχουν τον αγαπημένο ήχο, δεν μιλάω για μουσική κτλ, μιλάω για τον ήχο, τον περιβαλλοντικό ήχο, το ambient, το πως σε κάνει να νιώθεις το παιχνίδι μέσω του ήχου όσο προχωράς και είσαι μόνος στο Ισημούρα, το διαστημόπλιο. Πρακτικά το παιχνίδι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, όπως δεν είχε ούτε ο αρχικός τίτλος. Το έχουν φέρει τελείως στα μέτρα του 2023 με τα απόλυτα γραφικά, τον απόλυτο ήχο και επίσης έχει το καλύτερο χρώμα στο σκοτάδι. Τονίζει πάρα πολύ τα dark scenes, ειδικά στην OLED, χωρίς να έχει χαλασμένο contrast και να φαίνονται ασπρισμένα τα μαύρα, καταλαβαίνετε τι σας λέω, έχω πολύ μεγάλο κόλλημα με αυτά τα πράγματα. Και η μόνη αλλαγή που έχει γίνει, την οποία φοβόμουν, ήταν ότι όσο προχωράς και σκοτώνεις εχθρούς, δεν πάει να πει ότι θα γυρίσεις πίσω και δεν θα υπάρχουν εχθροί. Οι εχθροί μπορούν να σου βγουν τελείως random, σε random σκηνικά. Π.χ. πάω κάπως, σκοτώνω όλους τους εχθρούς και επειδή αυτό είναι μετροιντβάνια και χρειάζεται να γυρίσεις πίσω ώστε να ανοίξεις δρόμο κτλ. Εάν γυρίσω, υπάρχει περίπτωση να μου πεταχτεί από τα δεξιά κάποιος εχθρός. Πράγμα που το κάνει πολύ καλό και έχουν ρυθμίσει κιόλας και τα πυρομαχικά, οπότε με το σωστό management σου φτάνουν άνετα τα πυρομαχικά για να φας και νέους εχθρούς. Ναι, τώρα τι άλλο με το Dead Space, δεν έχω κάτι άλλο να πω, παιδιά, είναι τέλειο horror και αυτό, δηλαδή φέτος ήταν και πέρυσι ήταν η χρονιά των horror. Τι άλλο τελείωσα, τελείωσα το Dark Pictures Anthology, το House of Ashes. Εντάξει, ένα καλό παιχνιδάκι ήταν αυτό, δεν έχω να πω κάτι και γι' αυτό. Τελείωσα το Super Mario Bros. Wonder, αλλά και σε αυτός ο τίτλος είναι ότι καλύτερο έχει βγει σε Mario. Εκεί που νόμιζα ότι δεν μπορεί να πάει κάπου αυτήν η συνταγή, τα έχει δώσει όλα όσον αφορά τα του gameplay. Σου πετάνε αυτό και σου λένε πάρτο. Είναι το καινούριο Mario, θα νιώσεις ότι ένιωθες με κάθε καινούριο Mario. Και επειδή είναι κιόλας 2D, μπορεί κάποιοι να μην πιστεύετε ότι μπορεί να δώσει νέο υλικό. Αλλά όχι, δίνει πάρα πολύ υλικό, δεν βαρέθηκα ούτε λεπτό. Πάντα είχε κάτι νέο να με εκπλήξει και πρέπει να το πάρετε όσοι είστε φαν των Μάριο.
Μετά στο PS Plus η Sony έδωσε το Evil West. Είναι ένας πολύ καλός τίτλος. Εγώ το είχα πολύ καιρό αυτό στο νου μου να το τσιμπήσω. Αλλά δεν μπορούσα να δώσω τώρα 30 και 40 ευρώ για να πάω να πάρω το Evil West. Γιατί αυτή ήταν η τιμή του. Και δεν ξέρω γιατί δεν το ρίχνανε οι βλάκες. Θα ήταν πολύ καλή έκπτωση στα 15 ευρώ να το είχαν ρίξει. Παρ' όλα αυτά ήρθε στο PS Plus. Είναι ένας PS2 και PS3 τίτλος με καινούρια γραφικά και καινούριο gameplay, ξέρετε, με αυτούς τους action RPG μηχανισμούς με skills. Το παιχνίδι είναι τέλειο, δεν έχω να πω κάτι αρνητικό, δεν κάνει καθόλου κοιλιά. Εντάξει, θα μπορούσε να έχει λίγο παραπάνω ποικιλία σε εχθρούς, αλλά δεν με ενόχλησε καθόλου αυτό, γιατί μιλάμε για έναν double A τίτλο, δεν έχει μεγάλο budget. Και μακάρι να βγαίνουν και άλλοι τέτοιοι τίτλοι, όχι όμως στα 60 ευρώ, έτσι. Η καθαρή τιμή αυτών των τίτλων για launch παιχνίδι είναι στα 40 ευρώ. Εγώ πέρασα τέλεια με το Evil West. Εντάξει, επειδή είναι double A τίτλος, κάποια πράγματα του λείπουν. Τεχνικός τομέας θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερος, δεν έχει HDR ο τίτλος. Υπήρξαν κάποια πράγματα με το save σύστημα. Είχα κάνει ένα μεγάλο progress, γύρω στα 45 λεπτά. Για ένα τέτοιο παιχνίδι τα 45 λεπτά είναι πάρα πολλά, κάνεις πολύ μεγάλο progress. Και ενώ το έκλεισα δεν έσβησε καθόλου το PlayStation, εγώ το έκλεισα με quit game. Μετά γύρισα και με έβγαλε πάρα πολύ πίσω. Και με είχε ενοχλήσει αυτό. Ήμουν σε φάση να το παρατήσω, αλλά λέω δεν γαμιέται, το συνεχίζουμε. Αλλά το συνέχισα και μου άρεσε κιόλας, γιατί το gameplay του δεν κάνει καθόλου κοιλιά. Και στα σύν είναι τα bosses που έχουν. Γιατί μιλάμε για έναν τίτλο steampunk, έχει λίγο και το Bloodborne vibe, μαζί με μια μίξη Red Dead Redemption, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μετά αυτό το game έβαλε σε vampiric διάθεση, οπότε πήρα και τα Blood Rain τα παιχνίδια. Το 2 το είχα παίξει στο PS2 από Video Club, το είχα νοικιάσει. Ήταν πολύ δύσκολο τότε. Και λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το 1, το Blood Rain. Λοιπόν, το Blood Rain 1 είναι πολύ κάτω του μετρίου παιχνίδι. Παίξτε το αν θέλετε να παίξετε το Blood Rain 2. Hack and Slash είναι σαν τα Ninja Gaiden. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κλόνι Ninja Gaiden, γιατί δεν ξέρω ποιο βγήκε πρώτο και ποιο βγήκε δεύτερο. Η μεγάλη αλλαγή ήρθε στο Blood Rain 2, το οποίο απέκτησε τρελά physics, πολύ ωραίους εχθρούς, πολύ ωραίους μηχανισμούς, πολύ ωραία bosses. Ήρθε challenge στο παιχνίδι, δεν είναι απλά ένα απλό hack and slash. Και αυτό τώρα πήγαινε και για να γίνει franchise. Βγήκαν και 2-3 ταινιούλες. Η πρώτη, κοντά στραβά βλέπετε. Οι άλλες όχι καθόλου. Υπήρχε και ένα Blood Rain 3 στην In the Works. Τελικά ακυρώθηκε. Το μάθαμε πρόσφατα αυτό ότι ακυρώθηκε. Μακάρι να επιστρέψει η σειρά, γιατί είναι από το ωραία hack and slash του PlayStation 2. Και όσοι δεν πιστεύετε, πάρτε το Blood Rain 2, σε sale εννοείται. Είναι remaster των πρώτων παιχνιδιών, δεν είναι remake. Και θα σας αρέσει, εφόσον είστε fan του hack and slash. Επόμενος τίτλος που τελείωσα, μπορεί να μην με πιστεύετε κάποιοι, είναι το Assassin's Creed Mirage. Ο τίτλος μου άρεσε. Είναι το καλύτερο Assassin's Creed που έχουμε πάρει εδώ και πόσα χρόνια, όπου είχαν πάει στα RPG Assassin. Είναι κανονικό Assassin's Creed, παιδιά, αυτό. Δεν χρειάζεται να ξέρετε ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, γιατί παίζει και στο Valhalla ο... Πώς τον λένε, ξέχασα πώς τον λένε, μαλάκα. Έχω γαμηθεί, τα ξεχνάω όλα πολύ εύκολα. Και δυστυχώς δεν έχω κρατήσει πολλές σημειώσεις κιόλας για αυτά που έπαιξα, και θα είναι πιο σύντομο το βίντεο. Το Assassin's Creed Mirage το τελείωσα τώρα πρόσφατα, δεν έχω πολλές μέρες, και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι κανονικό Assassin's Creed, δεν υπάρχουν αυτά τα οι RPG μηχανισμοί, ο μεγάλος χάρτης, τα πολλά quests πάνω στον χάρτη. Είναι πολύ σύντομο το παιχνίδι, το τελειώνεις άνετα εάν πάρεις τα main missions σε κάτω από 14 ώρες. Εγώ νομίζω ότι τελείωσα γύρω στις 11 ώρες, 12. Δεν βαρέθηκα, το παιχνίδι με κράτησε, και αυτό οφείλεται στο ότι ήταν τελείως γραμμικό. Δεν υπήρχε
ανοιχτός κόσμος όπως τον ξέρουμε στο Valhalla και στο Odyssey, που είναι τα χειρότερα Assassin's Creed για εμένα. Εννοείται έχει μουσικάρες, η Ubisoft ξέρει να δίνει μουσική, αλλά από ό,τι λένε ήταν σαν side game αυτό, δηλαδή δεν νομίζω να ξαναδούμε τέτοιο παιχνίδι από την Ubisoft στα επόμενα χρόνια, γιατί τώρα δουλεύουν σε μια μαλακία που θα είναι στην Ιαπωνία και θα είναι open world. Έχει ωραίους χαρακτήρες το Assassin's Creed Mirage, έχει ωραίο voice acting. Παρόλα αυτά παραμένει στην ίδια μηχανή γραφικών, στα ίδια θολά πρόσωπα, στα ίδια μέτρια γραφικά. Δεν είναι τεχνικά το ίδιο με το τελευταίο πρακτικά αληθινό Assassin που ήταν το Syndicate και το Unity. Δεν έχει το parkour του Unity, δεν έχει καθόλου τα γραφικά του Unity. Παρόλα αυτά είναι πολύ απολαυστικό. Εγώ το πήρα μεταχειρισμένο στα 27-28 ευρώ. Σε αυτή την τιμή πάτε πάρτε το με κλειστά μάτια, παιδιά, όσοι παίζετε Assassin's Creed, έτσι. Δεν είναι παιχνίδι που θα σου δώσει κάτι καινούριο, είναι ένας casual action τίτλος. Επίσης μετά, επόμενο παιχνίδι που τελείωσα ήταν το Twisted Metal. Είναι μια σειρά την οποία ήθελα να παίξω από τότε που είχα PlayStation 3. Τότε όμως δεν έπαιρνα τόσο πολύ καινούρια παιχνίδια, διότι δεν δούλευα. Νίκαιζα πάρα πολλά παιχνίδια. Το Twisted Metal δεν το είχα παίξει τότε. Είχα παίξει νομίζω το demo, δεν θυμάμαι. Και το έχω εδώ και πολλά χρόνια σε retail, οπότε λέω δεν το βάζω να το παίξω τώρα. Το βάζω το απόγευμα και το βράδυ το είχα τελειώσει. Πολύ εθιστικός τίτλος. Είναι όσο καλός είναι και η σειρά. Πάτε δείτε τη σειρά. Τα Twisted Metal δεν έχουν βασικό χαρακτήρα. Είναι πρακτικά η Suicide Squad σε ένα post-apocalyptic racing τίτλο, με Destruction Derby, με 2-3 races, δεν έχει πολλά races, και είναι η έννοια του fun to play. Εγώ είμαι μεγάλος fan των Destruction racing τίτλων και μακάρι να γίνει η επιστροφή αυτού του franchise, όχι όμως σαν gas παιχνίδι, γιατί το Twisted Metal του 2012 προοριζόταν για multiplayer και κάνει μπαμ ότι προοριζόταν για multiplayer. Αν πάτε στα trophies όλα είναι πάνω στο multiplayer, και αν πας να παίξεις multiplayer έχει την μαλακία όπου σου ζητάει pass. Δεν φτάνει που πρέπει να έχεις PlayStation Plus, πρέπει να έχεις και ένα pass για να παίξεις online. Είναι μια μαλακία σαν online άδεια που είχαν πειραματιστεί τότε και είχαν φάει κράξιμο και το έβγαλαν από τα παιχνίδια αυτό. Ναι, είναι τέλειο το Twisted Metal 12. Γούσαρα πάρα πολύ. Όλα τα Twisted Metal έχουν metal μουσική μέσα, punk rock, alternative rock. Είχε Avenged Sevenfold, είχε Rob Zombie, είχε Marilyn Manson και τι δεν είχε μέσα. Την σειρά να πάτε να την δείτε τώρα, δεν χρειάζεται να έχετε παίξει τα games. Εγώ πρώτα είδα τη σειρά και μετά έπαιξα το Twisted Metal. Και ελπίζω να γίνει ένα καλό reboot αυτής της σειράς. Στο Twisted Metal κιόλας είχε βοηθήσει και η Santa Monica. Δεν ξέρω αν είναι τη Santa Monica, πάντως είχε βοηθήσει. Και είναι πάρα πολύ εθιστικός τίτλος και εννοείται και πολύ δύσκολος. Στα τελευταία levels τρως πολύ ξύλο. Τώρα παίζω μερικά DLCs που χρωστάω. Ποιο παίζω τώρα? Λοιπόν, σήμερα τελείωσα το DLC του Forbidden West. Εντάξει, το Forbidden West είναι ένας εντυπωσιακός, απλά καλός τίτλος, χωρίς πολλά-πολλά, υπερβολικός σε σημεία, με μεγάλες αλλαγές στην Aloy σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Παραέχει γίνει feminine, δεν ξέρω, νομίζω δουλεύουν γυναίκες εκεί μέσα, την έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους. Τις βάλανε κιλά, δεν ξέρω τον λόγο που τις βάλανε κιλά. Στο DLC την κάνουν και λεσβία, αλλά σου λένε αν θες δεν είναι λεσβία, γιατί μπορείς να αρνηθείς το φίλι με την άλλη χαρακτήρα. Τώρα spoil είναι αυτό στα αρχίδια μου ρε φίλε, πάρτε το και σαν spoil, σιγά τη μαλακία. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερο το Forbidden West, όχι μόνο στον τομέα του story αλλά και στον τομέα του gameplay. Είναι πολύ στάσιμο σε κάποια σημεία,
όπως αυτό το combat που έχεις με τους ανθρώπους και όχι τα ρομπότ. Είναι πολύ clunky, πολύ άβολο, είναι σφουγγάρια οι ανθρώποι. Πρέπει να τους βαράς για πολλή ώρα, ειδικά τα bosses οι οποίοι είναι ανθρώποι θέλουν πάρα πολλά hits για να πέσουν. Παρ' όλα αυτά, το combat με το τόξο είναι απολαυστικό, το crafting είναι απολαυστικό, το looting είναι πάρα πολύ καλό, έχει πολύ loot και δεν είναι άχρηστο loot. Σηκώνει πάρα πολύ upgrades. Αξίζει όμως τα λεφτά του το DLC, είναι μεγάλο DLC, κανένα εξάωρο είναι πάνω κάτω. Αλλά εντάξει, σαν παιχνίδι είναι μέτριο. Το έχω ξαναπεί κιόλας. Το ένα μου είχε αρέσει πάρα πολύ και το θεωρώ από τους top τίτλους του PS4. Τώρα θα δούμε τι αλλαγές θα κάνουν στο τρίτο, γιατί με το τρίτο έχουν πει ότι τελειώνει. Ακόμα ένα DLC που παίζω τώρα είναι το DLC του Resident Evil. Αυτό δεν το τελείωσα, έχω παίξει πάρα πολύ λίγο γιατί έπαιζα το DLC του Forbidden West. Δείχνει να είναι πάρα πολύ καλό. Δεν χορταίνω το Resident Evil. Αυτό θα μπορούσα να το είχαν βάλει στο main game, γιατί είναι πρακτικά ο δρόμος που παίρνει η Άντα όταν χωρίζεται με τον Λίον. Και έπρεπε να ήταν μέρος του αρχικού παιχνιδιού, ώστε να το πάει στις 20 ώρες, γιατί το DLC από ό,τι έχω ακούσει είναι μεγαλούτσικο και κοστίζει μόνο 10 ευρώ. Σε σχέση όμως με άλλα DLCs, είναι πολύ τίμιο. Γιατί σου δίνει περιεχόμενο και σου δίνει παραπάνω Resident Evil 4. Τι καλύτερο. Και ένα ακόμη DLC που θέλω να παίξω είναι το DLC του Dying Light 2, ακόμη ένα παιχνίδι με zombies, το οποίο έχει δοθεί free, είναι το Blood Ties. Πάτε πάρτε το όσοι έχετε το Dying Light 2. Το δίνουνε free, θα είναι για πάντα free νομίζω. Και τελευταίο DLC που θέλω να παίξω, γιατί έχω την Deluxe Edition, είναι το DLC του Dead Island 2, που είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια 2023. Πολύ fun to play, Los Angeles μέσα, δεν παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά, zombies, rock μουσική. Τι άλλο να ζητήσω. Από τα αγαπημένα μου, ναι. Αυτά τώρα με το τι τελείωσα. Δεν θυμάμαι να σας πω τι άλλο τελείωσα, γιατί δεν έχω κρατήσει σημειώσεις και επειδή έχω παίξει πάρα πολλά, δεν είναι μόνο αυτά, έχω παίξει και άλλα παλιά παιχνίδια. Τώρα εγώ από αυτά που περιμένω είναι Hellblade 2, Final Fantasy 7 Rebirth και Rise of the Ronin. Παρακάτω βλέπουμε, υπάρχει και το DLC του Elden Ring και τα λοιπά. Αλλά αυτά τα τρία είναι που αναμένω πρώτα. Οπότε αυτά παιδιά, θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Έχω να κάνω και κάποια racing βιντεάκια. Τα λέμε. Bye.